Χριστός Ανέστη. Τρίτη απόγευμα, παραμονή Μεσοπεντηκοστής. Δόξα τω Θεώ. Αύριο αν θέλει ο Θεός θα λειτουργήσουμε στην Παναγία και το Σάββατο του Αγίου Κωνσταντίνου. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το κλεισάκι εδώ. Εδώ πίνω καφέ, ξεκουράζομαι, δύσκολες μέρες. Συνεχίζει το αγώνας, είμαστε σε μια κατάσταση έτσι μιας μεγάλης επισκέψεως που θα δεχτούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Μητροπολή μας. Καθήκε στην επανομή μας εδώ θα εγκαινιάσει το καθολικό της Μονής που χτίζεται της Αγίας Εκατερίνας. Είναι πολύ ωραία αυτή η κατάσταση όλη. Μπορεί να έχει λίγο κόπο, αλλά είναι όμορφα. Σας χαιρετώ όλους. Μου στείλατε πολύ πολλά μηνύματα για την υπόθεση την δικαστική με τον γιατρό. Ακούστε να σας πω. Εγώ τα έχω να αποθέσει όλα στη δικαιοσύνη των ανθρώπων και του Θεού. Τους ανθρώπους μπορεί κάποιος να τους ξεγελάσει εύκολα, τον Θεό δεν ξεγελάσει. Αυτός ο άνθρωπος, αφού καταδικάστηκε μια φορά μετάκλητα, τώρα πάλι για πλημέλημα, δικάστηκε 4 χρόνια φυλάκιση με 5 ευρώ την ημέρα εξαγοράσιμο, δηλαδή 7.500 ευρώ. Για τον πατέρα που του λείπει το παιδί του, τον κύριο Δημήτρη Σινιώρη στην Καβάλα, δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό, το παιδί του ούτε 7.500 ευρώ στοιχίζει και αξίζει, ούτε τα εκατομμύρια του κόσμου όλου. Και ούτε το δικό του παιδί θα γυρίσει πίσω, ούτε το δικό μου θα γυρίσει πίσω. Απλώς πρέπει να σοβαρευτεί το σύστημα. Λοιπόν, και δεν είναι μια αμέλεια, δηλαδή μια φορά είσαι αμελής. Δύο φορές αμελής, τρίτη φορά αμελής. Δηλαδή, η ανθρώπινη αξία, η ανθρώπινη ζωή, ποια είναι η αξία της. Και δεν μπορώ να βάλω σε αυτό το σακί όλους τους επιστήμονες και όλους τους γιατρούς. Για όνομα Θεού. Δεν είναι όλοι το ίδιο, όπως και όλοι οι ιερείς δεν είμαστε το ίδιο, όπως όλοι οι νομικοί δεν είναι το ίδιο, δεν είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν, επειδή μετά για τη δική μου την περίπτωση, εγώ δημόσια, εγώ εδώ, επειδή ξέρετε το δίκιο βιντεάκι αυτό, επειδή στέλνει εξώδικα τον κατηγορούμε και τον συκοφαντούμε, γιατί δεν βγαίνει δημόσια να πει ότι εγώ είμαι αυτός που με κατηγορεί άδικα ο παπάς από την επανομή. Αν έχει τα παντελόνια, γιατί να πει εγώ είμαι και με κατηγορεί άδικα. Γιατί έστειλε εξώδικο να μην δημοσιεύει το όνομά του, γιατί θέλει να συνεχίσει να χειρουργεί, να μαζεύει λεφτά, να τον δικάζουν 4 χρόνια που θα τον πληρώνει 7.500 ευρώ και να είναι μια χαρά έξω. Λοιπόν, ας ξεμπερδέψει με τα δικά μας τα θέματα. Λοιπόν, ας μας αποδείξει πώς κατάφερε τη γωγό να υπογράψει τη δήλωση συνένεσης, ότι συνήγει το χειρουργείο, και ας μας πει πώς μπορεί ένα ανήλικο παιδί να υπογράφει ένα τέτοιο χαρτί. Και εδώ ποιος λέει ψέματα, ποιος δεν λέει ψέματα. Λοιπόν, εγώ δημόσια παρακαλώ τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να λάβει τα μέτρα του, γιατί ο συγκεκριμένος τους έχει ξεφτυλίσει. Πανελλαδικός και παγκοσμίως. Αν δεν σας νοιάζει, κύριε, εσάς για τα παιδιά μας, πιστέψτε ότι εμάς μας νοιάζει. Δεν θα ευχηθώ τίποτα, ούτε τα χέρια μου θα σηκώσω ψηλά. Εύχομαι καλή μετάνοια μόνο. Άλλα μετάνοια πρέπει να πιστεύεις για να μετανοήσεις. Και επειδή τα ερωτηματικά είναι πολλά, για να καταλάβετε λίγο από τον πόνο μου και από τον πόνο των γονέων γενικώς που έχουν χάσει παιδιά, έτσι θα σας πω κάτι. Ανταλλάζετε την αγκαλιά του παιδιού σας και το φιλί του παιδιού σας με την αγκαλιά ενός κρύου μαρμάρου που έχει το όνομα του παιδιού σας επάνω. Γιατί εμάς, αυτός ο Κύριος, αυτό μας ανάγκασε να κάνουμε. Να αγκαλιάζουμε και να φυλάμε, αντί για το παιδί μας, ένα παγωμένο μάρμαρο μέσα στο νεκροταφείο. Καταλάβατε. Και πέρασε ένας χρόνος, 11 Ιουνίου έχουμε το μνημόσυνο, πέρασε ένας χρόνος, λοιπόν, και αυτός ο Κύριος συνεχίζει να χειρουργεί,
ανθρώπους, προστατευόμενος από το δήθεν δεδομένο της αθωότητας, τεκμήριο της αθωότητας. Ποια αθωότητα? Αλεξάνδρα, με μια τρύπα στην κοιλιά, Χρήστος, στις Φώκες, 3,5 μήνες εντατική έβγαλε, 3,5 μήνες εντατική. Η άλλη κοπέλα στο Βόλο, της ακάτεψε. Η άλλη στις Σέρες, κάνει το σπίτι της τώρα. Εξαιτίας του. Από τα νοσήλια που δεν έχει να πληρώσει. Ο άνθρωπος δημιουργεί πρόβλημα στην κοινωνία μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι καλός γιατρός. Όσο μαζί, στη δική μας την υπόθεση, θα δούμε αν θα είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα, δεν είναι. Αυτά, αγαπητοί. Για να μην σας κουράζω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα πολλά, με ρωτάτε. Εγώ δημόσια τοποθετούμαι. Δεν λέω άλλα στον έναν και άλλα στον άλλο. Ούτε έχω τίποτα να κρύψω. Εδώ, υπανομή, είμαι στην παραλία. Άμα τολμάει αυτή να μου πει ότι λέω ψέματα. Αν φοράει παντελόνια, τον προκαλώ, αν φοράει παντελόνια. Λοιπόν, όχι όπως προσπαθεί μέσα να κρύβεται. Δεν κινδυνεύει η ζωή του. Δεν είμαστε όλοι δολοφόνοι. Έχει τιμή αυτός να είναι. Εγώ έχω στα χέρια μου κρατημένο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν θα το λερώσω. Πιστεύω στη Θεία Δικαιοσύνη πάρα πολύ. Αλλά και στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Θα τα δούμε. Θα αρχίσει η δίκη σε λίγο καιρό. Εγώ θα σας ενημερώνω. Θέλω μόνο από εσάς μια προσευχούλα να κάνετε. Να αντέξουμε. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, να είστε καλά. Και όσοι είστε εδώ κοντά, στην υπονομή να άρχισε εδώ να κάθεστε, γιατί εδώ είναι θεραπευτήριο ο χώρος. Έχω και παρέα εδώ. Σας κάνω έτσι μια την κάμερα να γυρίσω λίγο, να δείτε. Πού καθόμαστε, ήρεμα. Εδώ. Και στην ερώτηση που μου είπε κάποιος, τι λες, λέει, για να είσαι έρημος, τι λέω, για να είμαι έρημος, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μπορεί να μην είμαι καλόγερος, αλλά βοηθάει αυτή η προσευχή πάρα πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και εσείς, αν έχετε προβλήματα, αυτή την ευχούλα να λέτε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Υπεραγία, Θεοτό και σώσον ημάς. Αυτές οι δύο ευχές βοηθάνε πολύ. Σας χάλασε ποτέ χατήρι η μάνα σας? Μπορεί προσωρινά, ναι, αλλά μετά σας το έκανε το χατήρι. Η Παναγία θα μας χαλάσει το χατήρι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία, Θεό και σώσον ημάς. Και στα δύσκολα, παράκλητε αγαθέ, σώσον ημάς. Λοιπόν, μακριά από επεμβάσεις βαριατρικής. Μη σας κοροϊδεύουν για το γαστρικό δακτύλιο που κάνει δουλειά. Πεθαίνει κόσμος και πόσα δεν ξέρουμε, έτσι. Και πόσα δεν έχουν τη δύναμη να τους κυνηγήσουν. Μη φοβάσαι, γιατρέ, εγώ δεν είμαι παπαδοβυσσαρίων, δεν είμαι παπαδόσιμος. Είσαι τυχερός. Σας ευχαριστώ, παιδιά μου, να είστε καλά.